αν ο θάνατος στις φυλακές προήλθε από τα ναρκωτικά, κάτι που δυστυχώς είναι συνηθισμένο. Διότι σε έναν εθνίδιο θάνατο, σε ένα βίο θάνατο, μπορεί να βρεθούν στο σπίτι δυσκεία να δούμε τι φάρμακα υπάρχουν. Τα είχε πάρει αυτά το άτομο, μήπως αυτοκτόνησε με αυτά τα δυσκεία. Σύριγγες, μήπως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Βλέπουμε λοιπόν ότι η τοξικολογία είναι η επιστήμη εκείνη που είναι στην υπηρεσία του νόμου και της δικαιοσύνης. Πριν προχωρήσουμε στον κύριο Ράικο, θα ήθελα να παρουσιαστώ και εγώ. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Τόλης και είμαι ο ταμείας του παρατήματος της CPSF στην Πάτρα. Και επίσης είμαι ο υπεύθυνος επιστημονικού περιεχομένου της παρούσας ημερίδας. Τώρα λίγα λόγια για τον κύριο Ράικο. Ο κύριος Ράικος είναι καθηγητής ιατροδικαστικής και τοξικολογίας. Έχει πτυχίο χημίας, το οποίο απέκτησε το 1988. Το 2009 απέκτησε πτυχίο ιατρικής. Το 2000 έκανε μια διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησε ειδικότητα ιατροδικαστικής το 2014. Το 2001 εκλέχθηκε λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της ιατροδικαστικής και τοξικολογίας. Το 2007 επίκουρος καθηγητής, το 2013 αναπληρωτής καθηγητής και το 2020 καθηγητής πρώτης βαθμίδας. Το έργο του περιλαμβάνει πάνω από 90 άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 150 διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Είναι επιστημονικά υπεύθυνος ενός ερευνητικού και τριών προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιριών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ιατροδικαστικής και Ιατροδικαστικών Επιστημών. Οπότε, με βάση αυτά, κύριε Ράικο, μπορείτε να έχετε το λόγο. Λοιπόν, καταρχάς, ήθελα να ευχαριστήσω για την τιμητική αυτή πρόσκληση και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε τον αγαπητό Αλέξανδρο για την προετοιμασία της παρουσίασης αυτής. Να ευχαριστήσω και όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το συνέδριο. Μία σύντομη αναφορά όσον αφορά τι σημαίνει κλινική τοξικολογία. Η κλινική τοξικολογία ασχολείται κυρίως με την συμπτωματολογία των τοξικών δράσεων, φαρμάκων και διαφόρων ουσιών και βεβαίως στόχο έχει την ανάπτυξη αντιδότων και βεβαίως την θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών των δηλητηριάσεων. Μέσα στα καθήκοντα ενός κλινικού τοξικολόγου είναι να αναλύει τα κατάλληλα βιολογικά υλικά, να προσδιορίζει τα επίπεδα των διαφόρων φαρμάκων και βεβαίως να τα ερμηνεύει και να τα αξιολογεί σωστά. Συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων, ειδικά στις πάρα πολύ σοβαρές. Λοιπόν, ό,τι απαιτείται τώρα τοξικολογική εξέταση. Όταν έχουμε μια δηλητηρίαση είτε από γνωστή είτε από άγνωστη ουσία, σε ένα κόμμα άγνωσης αιτιολογίας, κυρίως είτε ηλικιωμένων αλλά κυρίως στα νεαρά άτομα και σε παιδιά, και βεβαίως και στην παρακολούθηση των θεραπευτικά χορηγούμενων φαρμάκων και επίσης στη διαπίσωση του εγκεφαλικού θανάτου πριν τα τρίτα τεστ, όταν απαιτείται να διακριθεί, να γίνει διαφοροδιάγνωση του κόμματος, αν είναι φυσικό ή αν είναι βαρβιτουρικό ή άλλες αιτιολογίες. Λοιπόν, τώρα, πάρα πολύ σημαντικό εκ των όνων ΚΑΝΕΦ είναι το ιστορικό υπερδοσολογίας. Χρειάζεται να ξέρουμε, αν είναι δυνατόν, το είδος της ουσίας, ο χρόνος έκθεσης, η διάρκεια έκθεσης, ο τρόπος, δηλαδή από το δέρμα με κατάποση, πόσα χάπια λείπουν ή πόση ποσότητα από το σιρόπι λείπει από το μπουκάλι κλπ. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης, πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογούμε τη συμπτωματολογία και την εξέλιξη αυτής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, θα πρέπει να είναι γνωστός ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ πιθανής λήψης και δειγματοληψίας του αίματος, ώστε να αξιολογήσουμε, ας πούμε, σε μια δηλητηρίαση από παρακεταμόλ. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο χρόνος. Οτιδήποτε ιατρικό ιστορικό, όχι μόνο το οικογενειακό, αν κυκλοφορούν φάρμακα, αντιψυχωτικά, αντικαταθλιπτικά, βενζοδιαζεπίνες, που είναι οι κύριες αιτίες δηλητηριάσεων στην Ελλάδα. Και βεβαίως, αν υπάρχει ιστορικό ψυχιατρικό με προηγούμενες προγενέστερες απόπειρες αυτοκτονίας. Λοιπόν, εντάχει τα βιολογικά δείγματα τα οποία
εξετάζονται και θα σας πούμε λίγο κατά προτεραιότητα ποια. Είναι αίμα το οποίο συσχετίζεται με το βαθμό τοξίκωσης, δείχνει την επίρρεια. Ο χρόνος ανίχνευσης εξαρτάται πάντα από το χρόνο ημίσιας ζωής του φαρμάκου στο αίμα. Τα ούρα ενδείκνυται κυρίως συνήθως για ποιοτική ανίχνευση. Συνήθως υπάρχουν δηλητήρια τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την τεκμηρίωση της δηλητηρίασης. Συνήθως τα περισσότερα φάρμακα είναι ανιχνεύσιμα 1 με 3 μέρες μετά την λήψη. Πολύ σημαντικό τέτοιο στις δηλητηριάσεις, στις οξύες δηλητηριάσεις, είναι το περιεχόμενο στομάχου, εμέσματα ή τα υγρά κλίσεις που γίνονται, όλες οι κλίσεις που γίνονται στη διάρκεια απομάκρυνσης της τοξικής ουσίας από τον ασθενή. Οι τρίχες βάζονται ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, δεν είναι δείγμα βιολογικό για διαπίστωση οξύες δηλητηρίασης. Και η οποιαδήποτε, ακόμη και σε χρόνια έκθεση, χρειάζεται σοβαρή αξιολόγηση, χωρίς κλινική εξέταση, χωρίς εξετάσεις και άλλων βιολογικών υλικών, οι τρίχες από μόνος τους πραγματικά δεν μπορεί να έχουν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τα συμπτώματα, ειδικά σε δηλητηριάσεις άγνωστης αιτιολογίας ή στο κόμμα άγνωστης αιτιολογίας, εάν υπάρχουν κάποια πολύ χαρακτηριστικά συμπτώματα, μύση, μυδρίαση, σπασμή και το καθεξής, είναι πολύ σημαντικά ώστε να μπορεί να γίνει διαφοροδιάγνωση του περιστατικού και βεβαίως πάντα λαμβάνουμε υπόψη ότι τα συμπτώματα θα μπορεί να προέρχεται από κάποια πάθηση οργανική. Είναι πολύ σημαντικά να ξέρουμε αν υπάρχουν συμπτώματα από το γαστρεντερικό, αν υπάρχουν σπασμοί, αν υπάρχει μύση, μυδρίαση. Όλα αυτά πρέπει να καταγράφουν. Τα προσπερνώ λίγο πιο γρήγορα για να μπούμε και στην ουσία και στα περιστατικά για να μην χρονοτριβούμε. Λοιπόν, ένας κανόνας βασικότατος, τον οποίο πρέπει να τον ξέρει και εσείς ως φαρμακοποί, γιατί είστε λειτουργοί υγείας. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σε μια δηλητηρίαση δεν αντιμετωπίζουμε τον τοξικό παράγοντα, το δηλητήριο, αλλά θεραπεύουμε τον ασθενή. Είναι εκ των όνων κάνευ. Εάν, για παράδειγμα, επικεντρωθούμε στη διάγνωση αποκλειστικά από την αρχή, πιθανόν να χάσουμε σε μια σοβαρή δηλητηρίαση του ασθενή μας. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση, που σημαίνει, όπως θα τα πούμε αμέσως στην επόμενη διαφάνεια, είναι τα ζωτικά σημεία. Θα πρέπει να τον κρατήσουμε στη ζωή. Και επίσης, το μέλημά μας δεν είναι άμεσα να βρούμε την τοξική ουσία, δηλαδή το πρώτο μέλημα, και να χορηγήσουμε πιθανόν αν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, γιατί στην προσπάθεια αυτή, εάν τα ζωτικά του σημεία δεν είναι καλά, θα το χάσουμε πριν ακόμη και να δώσουμε το σωστό αντίδοτο. Άρα λοιπόν, άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση πριν τη διάγνωση, βασικός κανόνας. Λοιπόν, η δηλητηρίαση πάντα αντιμετωπίζεται στα επίγοντα και στη συνέχεια στην κλινική στην οποία θα νοσηλευτεί σαν μια δυναμική κατάσταση, εξελίσσεται συνεχώς, άρα απαιτεί συνεχή και εντατική παρακολούθηση. Και εδώ μπορεί να κληθεί ο κλινικός τοξικολόγος να παρακολουθεί λίγο και την όλη διαδικασία θεραπείας του ασθενούς. Λοιπόν, πρώτο μέλημα είναι σταθεροποίηση. A, B, C, D. Δηλαδή, εξασφαλίζουμε αερογό κλπ. Δηλαδή, θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός πρώτον να το σταθεροποιήσουμε και να αρχίσει να λειτουργεί. Οι περισσότερες δηλητηριάσεις προκαλούν λειτουργικές διαταραχές. Άρα, λοιπόν, πλην εξαιρέσουν, ας πούμε, αν έχουμε καυστικά αλκάλια, οξέα κλπ. Αλλά, εάν δεν ξεκινήσει ο οργανισμός από μόνος του να ενεργοποιήσει τους αποτοξινωτικούς παράγοντες, όσο καλό και να είναι το αντίδοτο, όσο καλά το χορηγήσουμε, σε μια σοβαρή δηλητηρίαση ο ασθενής το πολύ πιθανό θα καταλήξει. Και ταυτόχρονα αφού σταθεροποιήσουμε τον ασθενή, εξασφαλίζουμε ότι θα μειώσουμε λίγο την απορρόφηση με κένωση του εντέρου και του στομάχου, κάθαρση του εντέρου και ούτω καθεξής. Ή θα αυξήσουμε την αποβολή με αναγκαστική διούρηση, αιμοδίλης και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα με ό,τι δείγματα παίρνουμε στα επίγοντα, ένα αίμα, ούρα και περιεχόμενο στομάχου άμεσα στο τοξικολογικό εργαστήριο, το οποίο κανονικά θα πρέπει να λειτουργεί όπως είναι στην Ευρώπη, για παράδειγμα, μέσα στα νοσοκομεία, τουλάχιστον στα τριτοβάθμια, για να
υπάρχει και η οριστική, δηλαδή με την ταυτοποίηση του λιτήριου, να υπάρχει και η οριστική θεραπεία όσον αφορά το τι ποιες θα είναι οι ενδεικνυόμενες ενέργειες πέρα από τα ζωτικά σημεία, το ειδικό αντίδοτο κλπ. Τώρα, απλά μια αναφορά. Να ξέρετε ότι η τοξικολογική ανάλυση δεν είναι μια απλή ανάλυση. Δεν είναι ότι έχουμε έναν αναλυτή, βάζουμε το δείγμα, πατάμε ένα κουμπί και βγάζει ένα ζάχαρο αίματος και ούτω καθεξής. Είναι μια διαδικασία λίγο πιο σύνθετη. Βεβαίως, σε εργαστήρια κλινικής τοξικολογίας παίζεις με το χρόνο, άρα θα πρέπει να έχεις απόλυτα ταχύτατες μεθόδους προκατεργασίας των δειγμάτων και της ανάλυσης. Από τα ΤΕΠ, ο κλινικός γιατρός θα ήθελε το δείγμα πριν ακόμη το στείλει. Δηλαδή, το αποτέλεσμα το θέλει άμεσα. Είναι πολύ σημαντικό. Τα δείγματα υπάρχει μια προκατεργασία, δεν αναλύουμε το δείγμα άμεσα, θα πρέπει να υπάρχει η απομόνωση των τοξικών ουσιών από το βιολογικό υπόστρωμα. Βεβαίως, με τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης πλέον, θα δείτε λίγο το πρωτόκολλο παρακάτω, ξεκινήσαμε από μισό ml αίματος και πλέον με την υγρή χρωματογραφία συστιασμού με μάζα-μάζα σε σειρά, μπορούμε να εξετάσουμε με 100 μικρολίτρα μόνο αίματος ή τα ούρα με μια απλή αραίωση στην κινητή φάση, χωρίς και περαιτέρω προκαταργασία να έχουμε άμεσο αποτέλεσμα και πολύ πιο γρήγορο. Λοιπόν, το ιστορικό, όχι μόνο για τον κλινικό, αλλά και για τον εργαστηριακό τοξικολόγο, είναι πολύ σημαντικό, γιατί με τα συμπτώματα, με κάθε πληροφορία που θα παρασκευθεί μαζί με το δείγμα, η τηλεφωνική επαφή ή η άμεση επαφή είναι στο ίδιο νοσοκομείο, είναι εκ των όνων κάνευ τοξικολόγου, κλινικού τοξικολόγου και γιατρού. Δεν το είναι. Και βεβαίως και σε όλη την εξέλιξη, σε σοβαρές δηλητηριάσεις, το καλό ιστορικό θα μας βοηθήσει πρώτον να ξεκινήσουμε την ανάλυση από το καταλληλότερο βιολογικό υλικό. Είναι ανάλογα με το τι υποπτευόμαστε ότι υπάρχει, άρα θα χρησιμοποιήσουμε το αντίστοιχο βιολογικό υλικό. Θα το δείτε λίγο το πιο βασικό περιστατικό που θα διαπραγματευτούμε λίγο παρακάτω, πόσο σημαντικό είναι η σημαντική αυτή επιλογή. Και πρέπει να ξέρετε ότι σε ένα ακόμα άγνωστη αιτιολογία, σε μια δηλητηρίαση με άγνωστη αιτιολογία, όταν ψάχνεις για τα πάντα, να ξέρετε, ναι μεν έχεις ένα πρωτόκολλο το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει πάρα πολλές ουσίες, αλλά να ξέρετε ότι χάνουμε σε ευαισθησία. Δηλαδή, κάποια φάρμακα ή κάποια δηλητήρια τα οποία είναι τοξικά σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, αυτά πιθανόν να μην είναι ανιχνεύσιμα στην γενική τοξικολογική εξέταση. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ένα καλό ιστορικό, μπορούμε να κάνουμε στοχευμένη ανάλυση, δηλαδή να πάμε σε όξινα, αλκαλικά φάρμακα και ούτω καθεξής, ή ανάλογα με το τι φάρμακα κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι όταν πρόκειται για δηλητηριάσεις και τα παιδιά, να μπορέσουμε να πετύχουμε την μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανάλυση. Τώρα, μετά τα εισαγωγικά αυτά, λίγο για να πάμε λίγο στα χαρακτηριστικά περιστατικά των δηλητηριάσεων, και ξεκινάμε με το πιο χαρακτηριστικό που εδώ πραγματικά ένα πολύ δύσκολο περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με τη βιβλιογραφία το πιο πιθανό θα ήταν, μπορεί να ήταν από θάνατο έως πολύ σοβαρά νευρολογικά ελλείμματα σε επιτυχή έκβαση του ασθενούς, του μικρού ασθενούς. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, πρόκειται, αυτό είναι το ιστορικό, ένα 16 μηνών αγοράκι μεταφέρεται κατεπηγόντως διασωληνωμένο από τα επίγοντα, τα παιδιατρικά του νοσοκομείου Καβάλας στην ΜΕΘ Παίδων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Πριν το παιδάκι πέσει σε κόμμα και διασωληνωθεί, είχε κάνει αιμετό, μαζεύτηκε. Εδώ η παιδίατρος που έκανε είχε το περιστατικό, έκανε μια εξαιρετική κίνηση, ότι μάζεψε τον αιμετό, γιατί είχε πέσει στο πάτωμα, το μάζεψε και το οποίο το έστειλε μαζί με δείγμα αίματος και ούρων. Ενώ το παιδί έμπαινε στην μονάδα, στην εντατική μονάδα, στην μονάδα παιδών, ταυτόχρονα είχαν έρθει και δείγματα στο εργαστήριο. Ήταν σε μέρα αργίας, ήταν τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο εργαστήριό μας, από το 12 και μετά, τυπικά δεν εφημερεύουμε, προσπαθούμε να κάνουμε νοσοκομειακή μονάδα τώρα, αλλά ουσιαστικά τα επίγοντα περιστατικά που εγκυμονούν κίνδυνο για τη ζωή του ασθενούς αντιμετωπίζονται 24 ώρες το 24ωρο, όλο το χρόνο. Λοιπόν, δείγματα αίματος ξεκίνησε,
Η ανίχνευση είναι το πρωτόκολλο που σας είπα πριν, πρέπει να είναι πολύ σύντομο. Με το πρωτόκολλο και ανάλυση με αέριο χρωματογραφία, με φασματοσκοπία μάζας, συνήθως το αποτέλεσμα βγαίνει λιγότερο από μία ώρα. Και με το καινούριο πρωτόκολλο που πήραμε τώρα, που ετοιμάζουμε για, με την υγρή χρωματογραφία, θα είναι σε περίπου στο μισό χρόνο. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε, είναι ένα χρωματογράφημα. Είναι το προϊόν της ανάλυσης μετά την προκατεργασία του δείγματος. Αναλύεται το δείγμα μετά την εκχύληση στον αέριο χρωματογράφο και περνάνε ελάχιστα μόρια στον ανιχνευτή, στη φασματοσκοπία μάζας. Ο ανιχνευτής αυτός, η μάζα τι κάνει, ουσιαστικά βαρδίζει με κάποια τεχνική, με κάποια, εδώ στην περίπτωση την δική μας, με ηλεκτρόνια μεγάλης ενέργειας, σπάζει το μόριο και δίνει συγκεκριμένα θάλασματα. Η κάθε κορυφή που βλέπουμε εδώ, ουσιαστικά είναι μία ή περισσότερες ουσίες, οι οποίες μας δίνεται η δυνατότητα από τον ανιχνευτή να πάρουμε τα θάλασματα που είναι χαρακτηριστικά. Η κάθε ουσία βγαίνει σε συγκεκριμένο χρόνο, είναι ο χρόνος κατακράτησης. Άρα λοιπόν, αν στο συγκεκριμένο χρόνο που ξέρουμε βγαίνουν τα διάφορα φάρμακα, ξέρουμε πού βγαίνουν οι ενδογενείς ουσίες, μπορούμε να κάνουμε διαφοροποίηση ενδογενών από εξωγενώς χορηγούμενα φάρμακα. Ήδη με την εξέταση που κάναμε, χρειάστηκε περίπου λιγότερο από μισή ώρα η προκατεργασία του δείγματος. Ξεκινήσαμε από το περιεχόμενο στομάχου, ήταν ένα ακόμα άγνωστο αιτιολογίες. Άρα λοιπόν, θα ξεκινήσω από εκεί που έχω την μητρική μου ένωση σε μεγαλύτερη συγκέντρωση. Λοιπόν, στα 3,8 ήδη έχω την πρώτη σοβαρή απόδειξη ότι υπάρχει κάποια πολύ τοξική ουσία. Το καρμποφούραν είναι ένας καρβαμιδικός αστέρας, είναι φυτοφάρμακο απαγορευμένο, το οποίο προκαλεί αντιστρεπτή δράση της ακέτιλων χοληνοεστεράσης. Λοιπόν, περίπου στα 4 λεπτά και στα 7,2 βλέπουμε κάτω είναι το φάσμα μαζών του καρμποφουράν από τις βιβλιοθήκες που ήδη έχουμε στο πρωτόκολλό μας, στη μέθοδό μας, και πάνω είναι ακριβώς η ίδια εικόνα στο δείγμα μας. Άρα λοιπόν έχουμε μια δηλητηρίαση από καρμποφουράν και ουσιαστικά και έχουμε το report εδώ, για παράδειγμα, που βγάζει, δεν θα πω λεπτομέρειες, έχουμε ένα σύστημα που κάνει ταυτόχρονα ένα λογισμικό που μας δίνει τις πιθανές ουσίες ενδογενείς και εξωγενείς που υπάρχουν στο δείγμα μας. Βλέπουμε ότι στα 3,8 βγήκε το 7-μπενζοφουρανόλ και ούτω καθεξής, είναι ο μεταβολίτης του καρμποφουράν, και στα 7,2 βγαίνει το καρμποφουράν. Προσέξτε λίγο, αν προχωρήσουμε στο δείγμα ούρων, στις αντίστοιχες θα δείτε πόσο καταλυτική και ήταν η ενέργεια να στείλει το δείγμα του εμετού. Αν δούμε στα 3,8 δεν υπάρχει τίποτα στα ούρα. Αντίστοιχα, στα 7,2 δεν υπάρχει καρμποφουράν. Άρα λοιπόν, εάν έστειλε αίμα η ούρα χωρίς να στείλει τον έμετο, θα χάναμε πολυτιμότατο χρόνο μέχρι να ταυτοποιήσουμε το καρμποφουράν. Ο λόγος είναι ότι οι μεταβολίτες του καρμποφουράν, γι' αυτό θέλει πολύ σωστή, πολύ καλή γνώση και να αξιολογούμε σωστά ένα περιστατικό. Το καρμποφουράν δεν έχει ειδικούς μεταβολίτες στα ούρα, είναι γενικοί μεταβολίτες οι οποίοι αφορούν πάρα πολλές ενώσεις και επίσης είναι πάρα πολύ τοξικό, και σε ένα 16 μηνών αγοράκι με το βάρος που έχει, η ελάχιστη ποσότητα που μπορεί να ληφθεί προκαλεί τοξικά επίπεδα. Άρα βλέπετε πόσο σημαντικό είναι εδώ. Εδώ βλέπουμε ακριβώς τα χρωματογραφήματα, είναι το μπλε είναι το ούρον και το μαύρο είναι οι κορυφές από το περιεχόμενο στομάχου. Βλέπουμε ότι εδώ εκλείπουν και στο καρμποφουράν και στο μεταβολίτη, εκλείπουν οι αντίστοιχες κορυφές στα ούρα. Για την ιστορία απλά, το παιδάκι, ενώ η βιβλιογραφία έλεγε ότι σε αυτές δόθηκε άμεσα την ίδια μέρα πραλιδοξίνη και μετά από μία μέρα ατροπίνη, ήταν σταθερή κατάσταση. Παρόλα αυτά, εμείς συνεχίσαμε να κάνουμε, ήμασταν σε επαφή καθημερινά με τον εφημερεύοντα εντατικολόγο. Κάναμε και περαιτέρω εξετάσεις, γιατί ήταν μια σταθερή κατάσταση. Αυτό δεν είναι μεν καλό, αλλά και κακό ταυτόχρονα, ότι δεν υπήρχαν βελτίωση των εργαστηριακών κλπ. Ανησυχούσε, γιατί ο φόβος ότι όσο περισσότερο παραμένει ένα παιδί μέσα στη μονάδα και οπουδήποτε ασθενής, φοβάσει τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Αυτό έγινε Παρασκευή βράδυ, την επόμενη Πέμπτη στο πρωί αποδιασωληνώθηκε, βγήκε ο αναπνευστήρας, ενώ η βιβλιογραφία έλεγε ότι το παιδάκι αυτό θα έχει σοβαρότερα νευρολογικά ελλείμματα και σήμαινε πάρα πολύ χρόνο, πολύ μήνυ φυσικοθεραπείας κλπ. Το παιδάκι ξύπνησε απόλυτα υγιές όπως πριν πάρει.
Αυτό ήταν συνέπεια της πολύ καλής συνεργασίας μεταξύ των ΤΕΠ της Καβάλας, του Κέντρου Δηλητηριάσεων, γιατί θα ήθελα να σας πω ότι το Κέντρο Δηλητηριάσεων είναι ο στρατηγός, είναι το πρώτο τέτοιο που ενημερώνεται για μια δηλητηρίαση. Αυτό κατευθύνει όλη τη θεραπεία, τα αντίδοτα, τα πάντα. Ενημερώνεται σε πρώτο χρόνο για οτιδήποτε γίνεται. Εντάξει. Και χωρίς την έγκριση του Κέντρου Δηλητηριάσεων δίνονται αντίδοτα. Και τη εξαιρετική μονάδα εδώ που υπάρχει, τη μονάδα συντατική θεραπεία του Ιπποκρατίου και του εργαστηρίου μας, που μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε εργαστηριακά ένα τέτοιο σοβαρό περιστατικό. Δυστυχώς το παιδάκι αυτό κατέληξε να δηλητηριαστεί, γιατί κάναμε αυτοψία στο χωριό αυτό. Πρόκειται για ένα χωριό και απλά τύχανε να είναι κοντά στην Κομόπολη από την οποία κατάγομαι. Προσπάθησαν κάποιοι να πετάξουν κάποιες φόλες και το παιδάκι βρέθηκε από τη γιαγιά του, το θυμήθηκε για μετά, ένα κομμάτι τυρί, πολύ μικρό κομμάτι, κοντά στο στόμα του. Προφανώς κάποια γάτα επέφερε το κομμάτι αυτό, το παιδάκι δοκίμασε, γιατί στις ηλικίες αυτές τα παιδάκια βάζουν τα πάντα στο στόμα τους. Όπως αποδεικνύεται και από το κοριτσάκι αυτό, μια σοβαρή δηλητηρίαση, το κοριτσάκι αυτό βρήκε ένα χάπι μέσα στο σπίτι. Ήταν ολανζαπίνη, ευτυχώς πήγε πολύ καλά, άμεσα τέτοια. Ένα άλλο πρόβλημα που σας ανέφερα, ότι το ιστορικό. Πολλές φορές σε μια σοβαρή δηλητηρίαση από ένα επαρχιακό πάλι κοντινό νοσοκομείο, στάλθηκε πάλι στη μέθοδο των παιδών του Ιπποκρατίου ένα κοριτσάκι 2,5 χρονών, με βαριά καταστολή, διασωληνωμένο, χωρίς περαιτέρω βελτίωση. Βεβαίως άμεσα στείλαν δείγμα ορού και ούρων. Ανιχνεύτηκε μεθαδόνη και βεβαίως πάρα πολύ γρήγορα το παιδί ανέμπνευσε με τον Αρκάν. Το θέμα ότι στην περίπτωση αυτή έγινε απόκρυψη του ιστορικού από το οικογενειακό περιβάλλον, ότι κάποιος χρησιμοποιούσε μεθαδόνη και οπιούχα μέσα στο σπίτι. Και αυτό ήταν, θα μπορούσε να αποβεί και μοιραίο. Λοιπόν, ένα άλλο περιστατικό, και αυτό που την Καβάλα, πάλι ένα κοριτσάκι 2 χρονών, μεταφέρει τη σκοματώδη κατάσταση πάλι εδώ στη μέθ των παιδών. Διαπιστώνεται χρήση αλοπεριδόλης. Το παιδάκι πήγε καλά. Απλά από την εισαγγελία τέθηκε ένα ερώτημα. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος, όχι ένας γενικός λόγος που αφορούσε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, για κάποια φήμη. Και από τη φήμη αυτή μου τέθηκε το ερώτημα εάν ήταν τυχαία λήψη ή χορηγούνταν τακτικά. Πιθανό, γιατί ο λόγος ήταν για να ηρεμεί, αν ήταν υπερκινητικό ή... Λοιπόν, είπαμε ότι οι τρίχες είναι ένα υλικό, το οποίο, βιολογικό υλικό, το οποίο θέλει πολύ προσοχή, δεν ενδείκνεται σε οξύ δηλητηριάσεις, αλλά κάποιος, εάν γίνει σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και πολύ καλή ενημέρωση όσον αφορά τα τεκτενόμενα περί των τριχών, θα μπορεί να δώσει απαντήσεις, ειδικά σε περιπτώσεις οξείας δηλητηρίασης. Λοιπόν, το κοριτσάκι είχε 5 εκατοστά τριχών, κόπηκαν στα τα τμήματα 0 έως 3, 3 έως 4 και 4 έως 5. Λοιπόν, πολύ απλά, εάν πάρουμε γενικά, δούμε λίγο τη βιβλιογραφία, οι διάφορες ουσίες που χρησιμοποιούνται από ένα άτομο, με παθητική διάχυση ή με την εξωτερική επιμόλυνση, κυρίως η παθητική διάχυση, αυτό μας ενδιαφέρει, ενσωματώνεται στις τρίχες κάποια πολύ μικρή ποσότητα από τους μεταβολίτες και την ιδρυτική ουσία. Υπάρχει ένας εμπειρικός κανόνας που λέει ότι το πρώτο εκατοστό αφορά χρήση ένα μήνα πριν, το δεύτερο 2 μήνες πριν και το καθεξής. Αλλά αυτό είναι πολύ απλοϊκό, μη ιατρικό, και βεβαίως δεν μπορεί απλοϊκά με μια ανάλυση τριχών να βγάλει συμπεράσματα για ένα ιστορικό κατάχρησης και δει σε περίπτωση που έχουμε θάνατο και οξία δηλητηρίαση. Στην περίπτωση αυτή, η βιβλιογραφία μας λέει ότι όταν έχουμε οξία δηλητηρίαση, διαποτίζεται κυρίως όχι μέσω της παθητικής διάχυσης, γιατί δεν προλαβαίνει, αλλά μέσω της εφίδρωσης, της έντονης εφίδρωσης και του σμίγματος, γιατί η διαδικασία της δηλητηρίασης ενός θανάτου είναι μια εργότης κατάσταση και πολλές φορές δηλαδή και με έντονη εφίδρωση. Οπότε τα τελευταία τμήματα των τριχών που ακουμπούν πάνω στο δέρμα είναι αυτά που διαποτίζονται περισσότερο από το φάρμακο, τον τοξικό παράγοντα. Οπότε, στην ανάλυση των τριχών που θα κάνουν στην οξία δηλητηρίαση, τα τελευταία τμήματα πάντα έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση από τα αρχικά. Όπως συνέβη και με το περιστατικό μας αυτό, και η απάντηση ήταν πάρα πολύ απλή.
Γιατί εάν δίνουμε αποτελέσματα ότι ξέρετε σε όλο το μήκος των τριχών βρήκαμε αλλοπεριδόλη, αυτό σημαίνει ότι υπήρχε συστηματική. Αν κάποιος άκρητα θα έκανε ένα, ουσιαστικά θα ήταν ένα ιατρικό λάθος, φάλμα εδώ. Άκρητα θα έλεγε ότι δίνεται συστηματικά, θα γύρονταν και νομικά ζητήματα και ποινικά, αλλά και επίσης και θέματα επιμέλειας του παιδιού. Και το οποίο θα ήταν λάθος. Άρα λοιπόν, πόσο σωστή πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση ενός περιστατικού. Και βεβαίως το έληξε η τέτοια με μια πραγματογνωσία και μια ένορκη κατάθεση. Απλά ολοκληρώνοντας λίγο τις δηλητηριάσεις των παιδιών και των εφήβων, μία άλλη κατηγορία είναι, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε ένα παραπεμπτικό για δηλητηρίαση από παρακεταμόλη κυρίως και διάφορα άλλα λήψη πιθανών άλλων φαρμάκων, μιας 15χρονης κοπελίτσας. Ηλικίες 13 με 15, κάθε περίπτωση που αναφέρεται ως δηλητηρίαση λαμβάνεται πάντα ως επίγον περιστατικό, άσχετα εάν το ιστορικό κατάχρησης είναι αληθινό ή όχι, πάντοτε. Και βεβαίως στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίστηκε, βέβαια ήταν πολύ καλά, δεν είχε πρόβλημα με τα ζωτικά σημεία κλπ. Δεν είχε κάποια συστηματολογία, άλλωστε στην παρακεταμόλη χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει. Άμεσα έγινε η εξέταση στο τετράωρο, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Απλά να ξέρετε ότι στις ηλικίες αυτές τα παιδιά, τα κορίτσια κυρίως κάνουν κάποιες θορυβώδεις ενέργειες εν είδη απόπειρας. Αναφέρουν ότι λαμβάνουν πάρα πολλά χάπια και σε μεγάλες ποσότητες. Συνήθως όμως το ιστορικό αυτό είναι ανακριβές. Λοιπόν, πολύ εντάχει, για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου, θα δείτε, απλά θέλω να επισημάνω πόσο σωστά πρέπει να στέλνουμε τα δείγματα τα ενδεδειγμένα. Θέλει πολύ σωστή αξιολόγηση του περιστατικού. Εάν δεν γίνει αυτή η σωστή αξιολόγηση σε συνεργασία με το τμήμα επιγόντων και με τον κλινικό τοξικολόγο, πολλές φορές, λοιπόν, νεαρός 23χρονος στα επίγοντα μεγάλου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, με έντονο κοιλιαρκό άλγος, δουλεύει σε ένα μπαταριάδικο, σε μια βιοτεχνία που παρασκευάζουν βαρύδια για το ψάρεμα από λιώσιμο μπαταριών μολύβδου. Η κλινική εικόνα μαζί με το ιστορικό δείχνει μολυβδίαση. Το θέμα είναι ότι επειδή με τα ίδια συμπτώματα είχε νοσηλευτεί πριν από λίγο καιρό σε άλλο μεγάλο νοσοκομείο και στο οποίο είχαν γίνει εξετάσεις στον ορό του αίματος, το οποίο είχε δώσει μια συγκέντρωση 11 μικρογραμμάρια ένα DL, δηλαδή μια τιμή που η οποία φυσιολογικά συναντάται, είναι στις τιμές αναφοράς στον ανδρικό πληθυσμό και στο γενικό πληθυσμό. Λοιπόν, μια προσεκτική τέτοια που έγινε στα επίγοντα, ευτυχώς ήταν αιματολόγος ο γιατρός, ο παθολόγος που εφημέρευε, διαπίστωσε ότι υπήρχε παρυφή μολύβδου, είναι αναπόθεση θιούχου μολύβδου ακριβώς στα όρια δοντιού και ούλων, που είναι πολύ χαρακτηριστικό της χρόνιας και βεβαίως της χρόνιας έκθεσης σε μεγάλες συγκεντρώσεις μολύβδου. Και η εξέταση βέβαια κατέδειξε 100 μικρογραμμάρια DL, πραγματικά μια τοξική τέτοια που εγκυμονεί για εγκεφαλοπάθεια και σοβαρές και κίνδυνο για τη ζωή του. Ακολουθήθηκε, εδώ βλέπουμε, το μεγάλο λάθος που είχε γίνει είναι ότι, αλλά το λάθος δεν ήταν από τους γιατρούς, σε καμία περίπτωση, στάλθηκαν σε κάποιο εργαστήριο, δεν ξέρω σε ποιο εργαστήριο, στάλθηκαν στο εργαστήριο, δεν αναλύθηκε ολικό αίμα, αναλύθηκε ο ορός. Αλλά αν κάποιος που γνωρίζει και σωστά αξιολογεί ένα περιστατικό, στο μόλυβο κάνει ολικό αίμα. Και βεβαίως, γιατί ο λόγος είναι απλώς ότι το 95% του μολύβδου βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Άρα λοιπόν, η ανάλυση του πλάσματος δείχνει μια πολύ μικρότερη, χαμηλότερη συγκέντρωση, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμήσουμε το περιστατικό. Λοιπόν, ένα θέμα είναι η κάναβη και οδήγηση. Σαφέστατα, η κάναβη επηρεάζει την οδική συμπεριφορά. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες φέρουν μια αντιστοίχηση της συγκέντρωσης της κάναβης στο αίμα, της τετραϊδροκαναβινόλης, που είναι η δραστική ουσία, με αυτήν της αλκοόλης. Τώρα, αυτό αναφέρεται κυρίως σε χώρες που επιτρέπεται η χρήση της φαρμακευτικής ιατρικής κάναβης. Λοιπόν, το ερώτημα που τίθεται στον κλινικό τοξικολόγο και θα πρέπει να απαντήσει και με την τοξικολογική εξέταση, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη όλο το ιστορικό, είναι αν υπήρχε πείρια και επίσης αν έγινε χρήση φαρμακευτικής παράνομης κάναβης. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο.
Σαφέστατα υπάρχει ένα οξύ, το τετραϊδροκαναβινικό οξύ που υπάρχει στο φυτό της κάναβης, είναι η πρόδρομη ουσία η οποία σιγά σιγά όσο οριμάζει το φυτό μετατρέπεται στην δραστική ουσία την τετραϊδροκαναβινόλη, η οποία σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις ανιχνεύεται και στα βιολογικά υλικά. Η ανίχνευση αυτού του οξέως σημαίνει παράνομη χρήση κάναβης. Άρα έχουμε τρόπο να διαφοροποιήσουμε, ένας από τους τρόπους, άρα και άλλοι τρόποι, να διαφοροποιήσουμε την χρήση παράνομης από τη φαρμακευτική κάναβη. Και αναφέροντας, να τελειώσω λίγο την ομιλία, ήδη αναφέρθηκε η κυρία Στεφανίδου, είναι τα προβλήματα που, ας πούμε, για τους βιασμούς με την χρήση χαπιών διαφόρων ουσιών. Μία από τις πλέον συχνά συναντούμενες και ένα πραγματικά που έχουμε αρκετά περιστατικά, τουλάχιστον έχω εξετάσει τα τελευταία 2-3 χρόνια αρκετά περιστατικά από αυτά, είναι η χρήση γάμα υδροξυπουτρικού οξέως. Είναι ένα υγρό το οποίο είναι άοχρο, διαλύεται πολύ εύκολα, δεν έχει χαρακτηριστική γεύση, δεν έχει χρώμα, μπορεί να προσθεθεί άνετα σε οποιοδήποτε ποτό, καφέ, οτιδήποτε, χωρίς ο χρήστης να καταλάβει. Το πιο σημαντικό με αυτό είναι ότι προκαλεί αναστολή των αναστολών και αμνησία όσο είναι υπό την επίρρεια. Άρα, χρησιμοποιείται κατά κόρον σε σεξουαλικές επιθέσεις, γνωστά ως date rapes κλπ. Το πρόβλημα με το γάμα υδροξυπουτηρικό οξύ είναι ότι είναι ενδογενής ουσία. Η ανίχνευση, δηλαδή στο αίμα ή στα ούρα, δεν σημαίνει ότι χορηγήθηκε εξωγενώς. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει είναι θα πρέπει να αποδειχθεί ότι δόθηκε εξωγενώς. Δηλαδή δόθηκε, και αυτό λαμβάνουμε όλη την φαρμακολογία, τη φαρμακοκινητική κλπ. Όλα της ουσίας θα πρέπει ουσιαστικά μέσα στις πρώτες ώρες από το 12ωρο πλάς μία, δύο, τρεις, εξαρτάται και από την ιδιοσυγκρασία του θύματος, να έχουμε δειγματοληψία, ώστε τα επίπεδα στα ούρα και στο αίμα να είναι πάνω από τις ανώτατες και πολύ περισσότερο φυσιολογικές τιμές που είναι σε άνδρες και γυναίκες. Λοιπόν, αυτά. Απλά θα ήθελα να σας πω καταλήγοντας ότι το κομμάτι της κλινικής τοξικολογίας είναι ένα κομμάτι που πραγματικά ανήκει στους φαρμακοποιούς. Και πολύ αντιπροσωπευτικά και επάξια και με πολύ καλά αποτελέσματα και εξαιρετικά αποτελέσματα. Υπάρχει ένα εργαστήριο με εξαίρετους συναδέλφους που λειτουργεί στην Αθήνα και η κυρία Στεφανίδου και ο κύριος Αθανασέλης και ο κύριος Παπουτσής είναι φαρμακοποιοί στις βασικές τους. Είναι και πραγματικά είναι ένα πρότυπο εργαστηρίου. Επίσης, πέραν των φαρμακοποιών που έχουν όλο τον μπακ, δηλαδή ξεκινούν από μια αφετηρία, ξέρουν τα φάρμακα, ξέρουν φαρμακολογία, ξέρουν φαρμακοκινητική, εάν στο πρόγραμμα σπουδών με μια κατεύθυνση κάνουν και περισσότερο ανάλυση, αναλυτική χημεία και κυρίως θα μπορούν να ξεκινήσουν όπως είναι για παράδειγμα ένα από τα καλύτερα εργαστήρια στον κόσμο που είναι της φαρμακευτικής και της ιατρικής, είναι στο Σάρλαντ που εκεί θύτευσε ο Μάουρερ, ο γνωστός καθηγητής, ο οποίος έχει σαρώσει τα βραβεία, ας πούμε, στα παγκόσμια συνέδρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν πραγματικά αξιοσημείωτα όσα είπατε και πολύ ενδιαφέροντα. Να περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις. Ωραία. Σε ένα τοξικολογικό εργαστήριο μπορούν να εργαστούν οι χημικοί? Βεβαίως. Είναι η άλλη ειδικότητα. Το άλλο πτυχίο είναι κυρίως η κλινική. Αυτή που εξελίσσεται, καταρχάς, υπάρχει η διαφοροποίηση μεταξύ του τοξικολόγου, του χημικού και του φαρμακοποιού. Μετά την κατάλληλη εκπαίδευση, χημικοί και φαρμακοποιοί είναι τα κύρια πτυχία που τροφοδοτούν αυτά τα εργαστήρια. Και όσον αφορά τα διαγράμματα που μας δείξατε, στην φασματομετρία μάζας, κάθε κορυφή τι απεικονίζει? Κάθε κορυφή μπορεί να είναι μία ουσία, ένα φάρμακο, μπορεί όμως, συμβαίνει πολλές φορές, να συνεκλούνται, αν είχαμε χρόνο να δείξουμε λίγο πώς λειτουργεί η χρωματογραφία, να συγκλούνται δύο ή τρεις ενώσεις. Αλλά μπορούμε να διαφοροποιούμε όμως, έχουμε τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουμε τις ενώσεις αυτές και να με απόλυτη αξιοπιστία να δώσουμε το αποτέλεσμα.
Ωραία. Σχετικά με αυτό επίσης, έχουμε μια ερώτηση που αναφέρει ότι τι γίνεται στην περίπτωση που ένα άτομο δηλητηριαστεί από περισσότερα από ένα δηλητήριο. Δηλαδή, κατά πόσο είναι εύκολη η διάκριση του κάθε δηλητηρίου ή φαρμάκου σε μια τέτοια περίπτωση. Για παράδειγμα, θα αναφέρω θανάτους, δηλαδή περιστατικά. Έχουμε και πολλές σοβαρές δηλητηριάσεις και στους ατόμους που κάνουν χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. Δηλαδή, είναι πολύ χαρακτηριστικό από το 2000 και μετά ότι έχουμε πολυφαρμακεία. Δηλαδή, μπορούμε να ανοιχνεύσουμε ταυτόχρονα μεταβολίτες της ηρωίνης, κοκαίνη, βενζοδιαζεπίνες, κουετιαπίνη, δηλαδή αντιψυχωτικά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά κλπ. Οπότε, θα πρέπει να γίνει σωστή η αξιολόγηση το ποια ήταν η ουσία που επέφερε το θάνατο ή τη δηλητηρίαση και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και τη συνέργεια όλων των υπολείπων ουσιών. Δεν υπάρχει δυσκολία στο να ανοιχνεύσουμε σε ένα τέτοιο, μια δηλητηρίαση από πολυφαρμακεία, δεν υπάρχει δυσκολία στο να ταυτοποιήσουμε τις ουσίες. Ο όρος του αίματος κατακρατά τα μόρια με μικρότερη πυκνότητα σε αντίθεση με το ίζημα και πραγματοποιείται με τη μέθοδο της φυγοκέντρησης. Ναι, να σας πω, παιδιά. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ορός ολικό αίμα πλάσμα. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση για τα περισσότερα φάρμακα. Το μόνο θέμα είναι στα φάρμακα, κυρίως στα βαρέα μέταλλα, που κατακαρτούν κυρίως από τα ερυθρά. Μόνο κυρίως για τα βαρέα μέταλλα. Καμία άλλη διαφοροποίηση. Και συνήθως τα επίπεδα στον ορό ή στο πλάσμα είναι κατάτι μεγαλύτερα, πολύ ελάχιστα σε σχέση με το ολικό αίμα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας και κατατοπιστική. Οπότε εδώ θα φτάσουμε στο τέλος αυτής της ομιλίας. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Και θα προχωρήσουμε σιγά σιγά στην επόμενη ομιλία. Είναι αυτή του κύριου Λέων.